Είμαι νέα Τζον και θα διαγωνιστώ στο χώρο. Ο αγαπημένος μου χώρος είναι το ζεμεκίκο της Ευδοκίας στην Καρέκλα, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό. Εσύ γιατί πάτησες το χι? Καταρχήν, θα σου μιλήσω σαν να είσαι μεγάλος. Δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένος από την παράστασή σου. Κοίταγε συνέχεια τον κύριο απέναντι, δεν ξέρω αν είναι ο μπάς σου. Γέλαγες και έκανες ένα νούμερο το οποίο φαντάζομαι το έχεις ξανακάνει αυτό. Βλέπεις καλά. Ναι, βλέπω πολύ καλά. Αφήστε με να πω τη γνώμη μου. Δεν με συνεπήρες, δεν με έπεισες. Και κάτσε βρε Χάρη, εδώ λέμε δεν για το ταλέντα. Δεν το βρήκα καν χαριτωμένο. Περίμενε. Χορός τι σημαίνει πρώτον? Ρυθμός τον είχε? Και ένα κουρδιστό κοτόπουλο να βάλεις. Ο χορός θέλει χάρη. Την είχε? Ναι. Σου είπα. Χορός πρέπει να ξεσηκώνει τον κόσμο. Τον ξεσήκωσε. Άρα, τι μας λες τόση ώρα? Μιλάω για μένα. Προφανώς. Εγώ είδα έναν εκπληκτικό μικρό χορευτή. Μικρό στο μάτι, μεγάλο στη χάρη. Είδες καμιά φιγούρα? Νομίζω ότι είναι βασικό σφάλμα σε ένα παιδί που είναι 9 ετών να του μιλάμε ή να του συμπεριφερόμαστε ή να έχουμε απαιτήσεις που ταιριάζουν σαν τις ηλικίες. Και η εκκίνηση του Χάρη ήταν εντελώς λάθος. Και που σου μίλησε, θα σου μιλήσω σαν να είμαστε δύο μεγάλοι. Δεν είστε δύο μεγάλοι. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο παράγοντα που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός, ότι αυτά τα παιδάκια είναι ελληνάκια. Δηλαδή, κρατάνε μια παράδοση στις πλάτες τους. Παίρνουν δηλαδή ένα χορό που είναι ετών και συνεχίζουν να το χορεύουν. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο από μόνο του. Το πιο μεγάλο από τα 9 ετών. Το αποτέλεσμα δεν μ' άρεσε, σου είπα. Η αισθητική, η δική σου από ό,τι βλέπεις, δεν συμπίπτει με την αισθητική των υπολείπων. Σαφώς. Και αυτό θα πρέπει να σε βάλει σε μια σκέψη. Πάμε να ψηφίσουμε τώρα, γιατί αυτοί θα πλακωθούν, ε. Ναι. Ναι. Δύο ναι περνά. Χάρη. Όχι. Θα σε δούμε την επόμενη φορά και θέλω να μου αποδείξεις ότι είχα άδικο. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά που πέρασα για την επόμενη φάση και νομίζω ότι θα τα καταφέρω.